Και αναφερθήκαμε στο έργο σας. Μας μίλησε η Ιωάννα, η Αγγελίδου, για εσάς και έτσι προέκυψε και γεννήθηκε η ιδέα να σας καλέσουμε να μας κάνετε μια παρουσίαση όλο αυτό το ωραίο project που έχετε ξεκινήσει. Να μην σας κουράσω άλλο, να δώσω σε εσάς το λόγο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, σας ευχαριστώ για το καλωσόρισμα. Χαρά μου είναι να μιλάω για ένα ευαίσθητο θέμα που αφορά στην προστασία των παιδιών μας και πιο συγκεκριμένα στην πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Έχω ετοιμάσει μία παρουσίαση οπτικοακουστική, ώστε όλα όσα λέμε να τα βλέπουμε στη συνέχεια και σε κάποια βιντεάκια που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο θέμα, ώστε όλοι οι σπουδαστές που θα μας παρακολουθήσουν σήμερα να αποτυπώσουν τα μηνύματα που είναι χρήσιμα για αυτό το σκοπό. Πάμε να βάλουμε τώρα, να θα κάνω μέσω share. Ωραία. Θα την αδειά σας, ωραία. Οπότε εμείς θα έχουμε κλειστά τα μικρόφωνα μας και ναι, τις ερωτήσεις να τις κάνουμε καλύτερα στο τέλος. Όπως θέλετε, ναι. Εντάξει, ή αν κάποιο κορίτσι, κάποιο στήλο μπορεί και τώρα. Ωραία. Εντάξει. Θα ξεκινήσουμε πρώτα με ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το UNICEF για το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο στη συνέχεια θα σχολιάσουμε. Δυστυχώς υπάρχουν παιδιά που αντί να παίζουν ανέμελα ανάμεσά μας, κατασκευάζουν παιχνίδια μέσα στα οποία προσπαθούν να κρυφτούν για να γλιτώσουν από τον εφιάλτη που ζουν. Σήμερα βρίσκομαι κοντά σας ως συντονίστρια ενός προγράμματος για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, ρόλο που ανέλαβα όταν μετήχα στη συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης το 2013. Όπου εκεί ορίστηκα μέλος στο Δίκτυο Εκνοβουλευτικών για τον Τερματισμό της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης. Από τα 14 μέλη της ελληνικής αντιπροσωπείας, 2-3 μετήχαν σε κάθε επιτροπή. Όμως ένα μετήχε στο Δίκτυο Κοινοβουλευτικών, ένα μέλος από κάθε χώρα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και ο ρόλος του είναι υπερκομματικός. Η καμπάνια μας ονομάστηκε 1 στα 5, γιατί 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα κάποιας μορφής σεξουαλικής κακοποίησης. Θα αναρωτιέστε πόσα παιδιά πέφτουν θύματα εδώ στην Ελλάδα. Θα σας δώσω παραπάνω στοιχεία που πιστεύω ότι θα έχουν ενδιαφέρον για τους σπουδαστές. Πριν από μερικά χρόνια το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού πραγματοποίησε μια έρευνα. Μοίρασε 10.000 ερωτηματολόγια σε μαθητές, οι οποίοι είχαν την πολυτέλεια να τα συμπληρώσουν ανώνυμα. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά δεν είχαν το φόβο να αποκαλύψουν κάτι που μπορεί να είχαν ζήσει. Από αυτή την έρευνα προέκυψε ότι το 16% των παιδιών εδώ στην Ελλάδα έχει δεχτεί κάποια μορφή σεξουαλική κακοποίηση. Και να πω μάλιστα ότι οι ηλικίες που η έρευνα απευθυνόταν ήταν παιδιά στην εφηβεία. Γιατί τις περισσότερες φορές παιδιά ξεκινούν από την ηλικία των 4-5-6 ετών να βιώνουν αυτή την κακοποίηση και βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν από την εφηβεία και μετά. Η δική μου αποστολή και ο δικός μου ρόλος είναι να ενημερώσω και να ευαισθητοποιήσω. Με ποιο τρόπο? Μέσα από τα εργαλεία που μου παρέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πάμε να δούμε αναλυτικά ποια είναι αυτά τα εργαλεία. Θα ήθελα πρώτα να σας δείξω ένα σποτάκι, το οποίο ονομάζεται η Κίκο ή ο Κίκο και το χέρι. Ουσιαστικά είναι το παιδί και ο δράστης. Το συγκεκριμένο σποτάκι διδάσκει τον κανόνα του εσόρουχου. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και το παραμυθάκι, που δείχνει ότι ο δράστης
τις περισσότερες φορές είναι πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον, από το στενό οικογενειακό, συγγενικό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού. Είναι δηλαδή ένα πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Βλέπουμε εδώ στο παραμυθάκι πως παίζει μαζί του, του προσφέρει δώρα ή γλυκά, με λίγα λόγια προσπαθεί να το καλοπιάσει, προσπαθεί να κερδίσει την εύνοιά του και στη συνέχεια αρχίζει να το αγγίζει, σταδιακά. Λίγο στο μαλάκι, στη μητούλα, στο χεράκι, αντίγματα στα οποία θα λέγαμε λίγο πολύ κάθε παιδί είναι εξοικειωμένο. Τη δεδομένη στιγμή όμως επιδιώκει να αγγίξει το παιδί στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό του. Και τότε το παιδί λέει όχι, απομακρύνεται και φεύγει. Αυτός είναι ο κανόνας του εσώρουχου, αυτό καλούμαστε να διδάξουμε σε κάθε παιδί. Ακολουθεί άλλο ένα φυλάδιο που απευθύνεται στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε κάθε ενήλικα που καλείται να εξηγήσει σε ένα παιδί ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει ή να το χαϊδέψει σε εκείνα τα σημεία του σώματός του, τα οποία κατά κανόνα καλύπτονται από το εσώρουχό του. Βεβαίως, εξηγούμε σε ένα παιδί ότι ούτε το ίδιο επιτρέπεται να βλέπει ή να αγγίζει τη συγκεκριμένη περιοχή στο σώμα ενός ενήλικα. Μέσα από αυτό το φυλάδιο θα μάθουμε στα παιδιά μας ότι το σώμα τους ανήκει, ότι υπάρχουν καλά και κακά μυστικά, ότι υπάρχει καλό και κακό άγγιγμα. Πάμε όμως αυτά να τα δούμε πιο αναλυτικά. Οι ηλικίες στις οποίες απευθυνόμαστε είναι πολύ τρυφερές. Το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λέει ότι θα πρέπει η ενημέρωση να ξεκινά από την ηλικία των 4 ετών. Άρα, πώς εξηγούμε σε ένα παιδί 4 ετών ότι το σώμα του ανήκει? Του λέμε ότι κανείς δεν μπορεί να το αγγίξει χωρίς την άδειά του. Με απλά λόγια. Είναι πολύ σημαντικό το παιδί να γνωρίζει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ένα φιλί ή ένα χάδι που δεν επιθυμεί. Πρέπει τα παιδιά να λένε όχι αμέσως σε περίπτωση ανάρμοσης συμπεριφοράς και αν κάτι συμβεί να ενημερώσουν έναν ενήλικα που εμπιστεύονται. Πάμε τώρα να δούμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα. Για όλους εμάς αυτή η διαφορά είναι αυτονόητη. Ενδεχομένως να είναι και για τα μεγάλα παιδιά. Για τα μικρά όμως δεν είναι. Γιατί σε αυτές τις τρυφερές ηλικίες ένα παιδί δεν μπορεί να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος. Με αποτέλεσμα να είναι δεικτικό σε αγγίγματα που δεν θα έπρεπε. Έρχεται λοιπόν ο κανόνας του εσώρουχου να προσδιορίσει ως εμφανές όριο που είναι εύκολο για το παιδί να το θυμάται, το εσώρουχο για το κακό άγγιγμα. Εκεί που είναι το εσώρουχό μας είναι το άγγιγμα που δεν πρέπει να επιτρέπουμε. Όλα τα άλλα αγγίγματα είναι καλά, αλλά και πάλι τι είπαμε νωρίτερα, το σώμα μου ανήκει και έχω δικαίωμα να αρνηθώ ακόμα και ένα καλό άγγιγμα που δεν επιθυμώ. Πάμε να δούμε τώρα τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό. Όπλο των δραστών αποτελεί μυστικότητα. Οι δράστες για να κρύψουν αυτό που συμβαίνει ζητούν από το παιδί να το κρατήσει μυστικό. Το παιδί δεν θα έρθει να μας το πει και έτσι ο δράστης θα συνεχίσει να το παρενοχλεί. Είναι σημαντικό να εξηγήσουμε στο παιδί κάθε μυστικό που το κάνει να νιώθει άβολα, δυσάρεστα, κάθε μυστικό που το κάνει να νιώθει φόβο, ντροπή, ενοχή, δεν είναι καλό και δεν θα πρέπει να το κρατάει μυστικό. Τόσο απλά προσδιορίζουμε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό, ανάλογα με το πόσο μας κάνει να νιώσουμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με απλά μαθήματα αυτοπροστασίας. Απλά μαθήματα αυτοπροστασίας. Μάθημα πρώτο. Το σώμα μας ανήκει σε εμάς. Πρέπει να λέμε όχι σε κάθε μεγάλο που θέλει να αγγίζει τα κρυφά μας μέρη για τη δική του ευχαρίστηση. Μάθημα δεύτερο. Όταν ένας μεγάλος που γνωρίζουμε καλά μας κάνει ενοχλητικά χάδια, εμείς δεν πρέπει να το κρατήσουμε μυστικό. Μάθημα τρίτο. Εάν νιώθουμε ανασφάλεια με κάποιον, πρέπει αμέσως να ζητάμε βοήθεια από έναν άλλο μεγάλο που εμπιστευόμαστε. Ευτυχώς υπάρχουν τα τρυφερά χάδια των μεγάλων που μας αγαπούν και μας σέβονται. Αυτά κάνουν πάντα καλό. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Τα κακοποιημένα παιδιά συχνά νιώθουν ντροπή, ενοχή ή φόβο. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό οι ενήλικες να εξασφαλίσουν ότι τα παιδιά τους γνωρίζουν σε ποιον απευθυνθούν σε περίπτωση που στεναχωριούνται ή θλίβονται. Μάλιστα, το Συμβούλιο της Ευρώπης μας λέει ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και δεικτικοί με τα συναισθήματα των παιδιών. Για παράδειγμα, ένα παιδί μας πει «Μαμά, δεν θέλω να πάω εκεί». Ή «Μαμά, μου αφήνεις με αυτόν τον άνθρωπο που παλαιότερα μπορεί να μην είχε πρόβλημα». Αυτό είναι ύποπτο, κάτι μπορεί να έχει συμβεί, κάτι μπορεί να έχει αλλάξει. Μόνο αν τα παιδιά έχουν άμεση και ευθεία επικοινωνία μαζί μας, θα νιώσουν άνετα να μας μιλήσουν για ό,τι και αν συμβεί. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο με το μυστικό του Τόμ. Zach's dad called. Zach wants to invite you for a sleepover.
Tom! Don't you want to sleep over at Zach's? I'm playing. I've just started a new level. Come, it's getting late. You also need to eat before we go. Hello? Hi, how's it going? Yes, excellent. I've received the documents. I have to show Zach that I've reached level 6. I don't think it'll take me very long. You think Zach's brother will be there? Good luck with that. Bye-bye. Are you done with your game? Hi, honey. Are you on your way home? Oh, good. Listen, Tommy's acting strange again today. Just like we discussed yesterday. He's back to bedwetting and he doesn't even want to go to Zach. Yes, good idea. Maybe we should seek counseling. Okay, let's talk about it at home. Right, bye-bye. Come on, Tom, the food's getting cold. Let's just eat and go to Zach's. I'm not hungry. I have a stomachache. And I told you I don't want to go. Tommy, what's going on? You and Zach get along great. You love going there. Zach and I had a fight. Oh, nonsense. You guys always make up at the end. Let's go. You'll have a great time. Zach's brother is gross. I don't want to go. Zach's house is gross. Gross? Why? I see you're upset and can't make it to the next level. Did something happen? You want to tell me what's going on? Shut up! Don't tell her! He told you not to tell anyone! Tommy, would you prefer that Zach came over here for a sleepover? I don't mind if he comes over. Okay, I'll invite him over. Hi, Bob. This is Tom's mom again. Listen, Tom prefers it if Zach came to sleep over at our house today. Is that all right? Yeah? Good. Yes, yes, no problem. Bye. See ya. Okay, so I talked to his dad. Zach will be over in an hour. His brother will drop him off. No! What's going on, Tommy? Did something happen to you over at Zach's house? Did someone insult you? You know you can tell me anything, Tommy. I was playing with Zach and his brother on the computer, and I waited my turn. And then Zach's brother touched me. Touched you? Where? There. He always does that. I'm very angry at him. What he did was wrong. It's good that you told me. It was probably so hard to keep it as a secret. I'm so sorry you had to go through that. It's not your fault. Dad and I will help you. Let's invite Zach over some other day, okay? We will be with you. I love you so much. Είναι πολύ σημαντικό να φτιάξουμε για κάθε παιδί το δίκτυο της ασφάλειάς του. Αυτό το δίκτυο θα πρέπει να αποτελείται από δύο άτομα. Και εδώ τι κάνουμε. Κουβεντιάζοντας με το παιδί, μπορούμε να το ρωτήσουμε να επιλέξει ένα άτομο μέσα στο σπίτι και ένα έξω από αυτό. Μέσα στο σπίτι μπορούμε να ρωτήσουμε σε ποιον νιώθει άνετα να μιλήσει αν κάτι συμβεί. Στη μαμά, τον μπαμπά, τη γιαγιά αν βρίσκεται μέσα στο σπίτι. Αλλά καλό είναι κουβεντιάζοντας με το παιδί να ρωτήσουμε ποια είναι τα πρόσωπα που εμπιστεύεται έξω από το σπίτι. Γιατί μπορεί να είναι ένα άλλο συγγενικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ένας γιατρός, μπορεί να είναι η δασκάλα του, μπορεί να είναι και ένας αστυνομικός. Αλλά είναι σημαντικό το παιδί να γνωρίζει ότι υπάρχει διέξοδος. Γιατί
Μου λέγανε από το χαμόγελο του παιδιού ότι τις περισσότερες φορές που στην οικογένεια υπήρχε ενδοοικογενειακή βία, θύμα πρωτίστως ήταν η μητέρα. Άρα και η ίδια δεν μπορούσε να βοηθήσει το παιδί να γλιτώσει από τον εφιάλτη που ζούσε. Άρα καλό να υπάρχει ένα πρόσωπο έξω από το σπίτι, στο οποίο το παιδί θα απευθυνθεί για βοήθεια. Πάμε να δούμε ένα άλλο βίντεο που έχει ετοιμάσει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενδεικτικό, μια άλλη περίπτωση, διαφορετική. Η μαμά μου έκανε πάρτι για τα γενέθλιά της και κάλεσε μερικούς γείτονες και φίλους από τη δουλειά της. Εγώ και αδερφός μου πήγαμε για ύπνο γιατί ήταν αργά. Καθώς ετοιμάζομαι να κοιμηθώ, άκουσα κάποιον ανεβαίνει τις σκάλες. Άνοιξε η πόρτα και εκεί στεκόταν ένας φίλος της μαμάς μου. Ο άντρας με ανάγκασε να κάνω πράγματα που ντρεπόμουν να κάνω, πράγματα που δεν ήθελα να πω σε κανένα. Καθώς έφευγε τον άκουσα να ανοίγει την πόρτα του δωματίου του αδερφού μου. Μερικές εβδομάδες μετά, ο αδερφός μου και εγώ βλέπαμε τηλεόραση και έδειχνε μια ιστορία σχετικά με τη σεξουαλική βία. Η ιστορία αυτή μίλαγε για ανθρώπους που εκμεταλλεύονται το σώμα παιδιών για τη δική τους σεξουαλική ικανοποίηση, κακοποιώντας τα. Έλεγε επίσης πως κάποιοι άνθρωποι έχουν ως σκοπό να βγάλουν λεφτά εκμεταλλευόμενοι σεξουαλικά αυτά τα παιδιά. Την επόμενη μέρα, ακόμη σκεφτόμουν τι είχα δει στην τηλεόραση. Και έτσι βρήκα το θάρρος να πω στη δασκάλα μου τι συνέβη σε μένα και τον αδερφό μου. Η δασκάλα μου είπε πως ήμουν γενναία που μίλησα για αυτά που μου συνέβη και ότι ήταν πολύ σημαντικό. Είναι κάτι που μπορεί να συμβεί και σε αγόρια και σε κορίτσια. Και ο κανόνας που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι κανείς δεν πρέπει να σε αγγίζει στην περιοχή που είναι καλυμμένη από το εσώρουχο, γιατί αυτή η περιοχή είναι προσωπική και πως κανείς δεν επιτρέπεται να μας κάνει να νιώθουμε άβολα ή ντροπή. Η δασκάλα μου εξήγησε πως δεν φταίω σε κάτι εγώ και ότι έκανα σωστά που της μίλησα γι' αυτό. Αν αυτό συμβεί σε σένα ή σε κάποιον που ξέρεις, πρέπει πάντοτε να το λες σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Η δασκάλα μου είπε πως το πιο σημαντικό πράγμα τώρα είναι ότι ο αδερφός μου και εγώ θα λάβουμε την απαραίτητη βοήθεια για να αντιμετωπίσουμε αυτό που μας συνέβη και να είμαστε ασφαλείς. Τώρα ξέρω πως από εδώ και πέρα ο άντρας που ήρθε στο δωμάτιό μου δεν θα ξαναγγίξει εμένα, ούτε τον αδερφό μου, ούτε και άλλα παιδιά, ποτέ ξανά. Η χώρα στην οποία ζείτε έχει υποσχεθεί να βοηθήσει να κρατήσει τα παιδιά ασφαλή μέσα από το έγγραφο της σύμβασης Λαντζαρότε. Η πρώτη υπόσχεση που έχει δοθεί είναι να παίρνονται στα σοβαρά τα παιδιά που ζητούν βοήθεια για τέτοια θέματα. Η δεύτερη υπόσχεση είναι πως θα σταματάνε τους ενήλικες που κακοποιούν και εκμεταλλεύονται παιδιά. Και η τρίτη υπόσχεση είναι πως θα παρέχετε βοήθεια στα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί. Αν εσείς ή κάποιος άλλος που γνωρίζετε κινδυνεύει, να το πείτε σε κάποιον που εμπιστεύεστε και μπορεί να σας βοηθήσει. Ή καλέστε στη γραμμή βοήθειας 116111, αν δεν γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε. Και μην ξεχνάτε, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να είναι ασφαλές και προστατευμένο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, στη συγκεκριμένη μορφή κακοποίησης, τη σεξουαλική κακοποίηση, δεν αναφέρομαι σε άλλες μορφές, αλλά στη συγκεκριμένη σεξουαλική κακοποίηση, οι δράσεις τις περισσότερες φορές είναι πρόσωπα γνωστά. 9 στους 10 είναι γνωστοί. Είναι πρόσωπα δηλαδή που το παιδί γνωρίζει και εμπιστεύεται. Κατ' επέκταση τι σημαίνει? Ότι είναι πρόσωπα που και ο γονιός γνωρίζεται και εμπιστεύεται το παιδί του μαζί τους. Τι θα κάνουμε για να μην γίνουμε φοβικοί και καχύποπτοι, για να μην απομακρύνουμε το παιδί μας από την αγάπη και τα χάδια που μπορεί να δεχτεί από το οικείο περιβάλλον? Θα βάλουμε ένα κανόνα, ένα κανόνα που θα διευκολύνει εμάς τους μεγάλους να καταλάβουμε πότε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου από το οικείο περιβάλλον είναι ύποπτη. Θα ζητήσουμε από το παιδί να μας ενημερώνει σε τρεις περιπτώσεις. Η πρώτη είναι όταν κάποιος του προσφέρει δώρα τακτικά. Γιατί? Γιατί ένα παιδί δεν μπορεί να καταλάβει πότε ένα δώρο αποτελεί προσφορά αγάπης ή αποτελεί δωροδοκία, που σημαίνει τι? Ότι στη συνέχεια ο δράστης θα ζητήσει αντάλλαγμα γι' αυτό. Όμως η μαμά ή ο μπαμπάς, ότι θα δουν ότι τακτικά το παιδί λαμβάνει δώρο από ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα το ψάξουν λίγο παραπάνω. Η δεύτερη περίπτωση είναι τα μυστικά, στα οποία αναφερθήκαμε νωρίτερα. Εδώ τι κάνουμε? Ζητούμε από το παιδί να μας λέει με ποιους έχει μυστικά. Δεν ρωτάμε το μυστικό. Σε πρώτο στάδιο αρκεί να ξέρουμε με ποιους έχει μυστικά. Γιατί αν ένα 7χρονο αγόρι του δημοτικού έχει μυστικό μέσα στο μαθητή του, αυτό μπορεί να είναι κάτι αθώο. Αν όμως ένα 7χρονο αγόρι του δημοτικού έχει μυστικό με ένα 16χρονο αγόρι ή με έναν ενήλικα, αυτό είναι ύποπτο, τότε πρέπει να παρεύουμε να δούμε ποιο είναι το μυστικό. Και η τρίτη περίπτωση είναι όταν κάποιος προσπαθεί να βρεθεί μόνος με το παιδί. Να το απομακρύνει, όπως είδαμε και στο βίντεο του Συμβουλίου της Ευρώπης, είτε μέσα στο σπίτι σε κάποιο δωμάτιο, στο σχολείο, σε κάποια αίθουσα, στο γυμναστήριο, στο ποδητήριο και ούτω καθεξής.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτές οι τρεις περιπτώσεις είναι ένα καμπανάκι για εμάς τους μεγάλους να καταλάβουμε πότε η συμπεριφορά ενός ανθρώπου από το οικείο περιβάλλον είναι ύποπτη. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που έχει ετοιμάσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού με τον άνθρωπο σκιά. Ποιος μπορεί να είναι αυτός ο άνθρωπος σκιά? Κοντά σε εμάς ίσως βρίσκεται και ένας άνθρωπος σκιά. Αυτός μπορεί να είναι άγνωστος, γνωστός, φίλος ή συγγενής. Ο άνθρωπος σκιά δελεάζει, παραπλανεί, παγιδεύει. Στόχος του η σεξουαλική παραβίαση του παιδιού. Ας βοηθήσουμε όλοι τα παιδιά για να φανεί το αληθινό πρόσωπο του ανθρώπου σκιά. Σεξουαλική παραβίαση. Ναι στην πρόληψη, όχι στη συγκάλυψη. Σε κάποιες περιπτώσεις βέβαια μπορεί οι δράστες να είναι άγνωστοι. Εκεί ισχύει λίγο πολύ ότι μας έλεγαν και οι δικοί μας γονείς, ότι δεν πρέπει ένα παιδί να επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο ατόμο που δεν γνωρίζει, ούτε να δέχεται δώρο ή προσκλήσεις από αγνώστους. Τώρα, έχουμε περιστατικά και στο διαδίκτυο. Και εδώ θα σας δείξω ένα βιντεάκι που αφορά τα μικρά τα παιδιά, τη φροντίδα των οποίων και θα έχετε στο μέλλον, ακριβώς επειδή από μικρές ηλικίες, όχι μέσα από το TikTok ή άλλες εφαρμογές, μέσα από τα παιχνίδια που παίζουν, έρχονται σε επαφή με το διαδίκτυο. Στην περίπτωση που επιλέξουν να έχουν κάποια social media με την έγκριση της μαμάς, είναι πολύ σημαντικό να εξηγήσουμε στο παιδί ότι δεν πρέπει να δέχεται αιτήματα φιλίας από πρόσωπα που δεν γνωρίζει. Έπειτα, δεν πρέπει να λέει κάθε τόσο που βρίσκεται. Τώρα είμαι στο πάρκο, τώρα είμαι στο γυμναστήριο, τώρα είμαι στο κολυμβητήριο. Αντιλαμβάνεστε, μπορεί πιο εύκολα έτσι ο δράστης να εντοπίσει το παιδί. Και τέλος, δεν πρέπει να ανεβάζουν προσωπικά δεδομένα, τη διεύθυνση του σπιτιού, προσωπικές φωτογραφίες. Πάμε να δούμε τι έχει να συμβουλέψει η κοκκινή σκουφίτσα. Yay! A new friend request! Dustin Wolfie Meeber? That sounds a bit weird. But who cares? I'll confirm him. To visit Grandma! Here, I brought you your special cookies. Grandma? Hey, sweetie. Confirm someone as your Facebook friend. You invite them into your life. Confirm only people you know. When I have lunch together? Maybe some other time. Hey, guys. When I go out, I always like to upload pictures and update my status so that my friends will know where I'm at and what I've been up to. But on the other hand, I want everyone to see my pictures, especially people I don't know. Same goes for other details on my profile like my email, my address, and my phone number that I wish only my friends could view. This is why I adjust the privacy settings of my Facebook profile. Your account. Click Privacy Settings, and then Customize Settings. There, you can adjust the options so that only your friends will be able to view your profile. In addition, you can give each photo album its own privacy settings. Choose what you want to show the world. Adjust your privacy settings. I should have defined my privacy settings too. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν ότι υπάρχουν ομάδες επαγγελματιών, ειδικά κέντρα αλλά και τηλεφωνικές γραμμές, σε οποίες μπορούν να απευθυνθούν. Αυτό θα βοηθήσει τα παιδιά να σπάσουν πιο εύκολα τη σιωπή τους όταν θα γνωρίζουν ότι υπάρχουν υποστηρικτικές δομές. Γιατί υπάρχει ο κανόνας μας. Κανένας γονιός δεν πιστεύει ότι αυτό μπορεί να συμβεί στο δικό του παιδί. Λίγο πολύ όλοι έχουμε την τάση να θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι μακρινό, αφορά κάποια άλλα παιδιά κάπου αλλού. Εγώ θέλω να θυμάστε ότι η παιδική σεξουαλική κακοποίηση, αφενός με την έχει ηλικία, θύματα κατέθεσαν ότι βίωναν σεξουαλική κακοποίηση από τότε που θυμούνται τον εαυτό τους, και επίσης δεν έχει φίλο.
Τα αγοράκια πέφτουν εξίσου θύματα με το κοριτσάκι. Άρα είναι πολύ σημαντικό να διδάξουμε σε όλα τα παιδιά τον κανόνα του εσώρουχου, γιατί τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή. Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που υποψιαστούμε κακοποίηση? Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το παιδί μπορεί να φτάσει σε εμάς φοβισμένο, τρομαγμένο, ντροπιασμένο, με μισόλογα. Εμείς πρέπει να το καθησυχάσουμε και πρέπει να διαβεβαιώσουμε το παιδί ότι θα ασχοληθούμε με το θέμα. Έπειτα θα πρέπει να επικοινωνήσουμε με έναν ειδικό, με έναν ψυχολόγο, με έναν γιατρό, με έναν κοινωνικό λειτουργό, ακόμη και με έναν αστυνομικό. Με αστυνομικό επικοινωνούμε και για να μας καθοδηγήσει, όχι απαραίτητα για να καταγγείλουμε. Έπειτα, δεν πρέπει να θυμώσουμε, δεν πρέπει να κάνουμε το παιδί να νιώσει ότι φταίει ή ότι έκανε κάτι κακό. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Κουβεντιάζοντας με το παιδί, μπορούμε να ρωτήσουμε τι έγινε, πότε έγινε, με ποιον έγινε, αλλά απαγορεύεται να ρωτήσουμε γιατί έγινε. Διότι στο ερώτημα γιατί, το παιδί θα ντραπεί, θα νιώσει συνένοχο, θα πληθυστεί στον εαυτό του και δεν θα μας αποκαλύψει όλα όσα έχουν συμβεί. Πάμε τώρα να δούμε ένα βίντεο που αφορά μεγαλύτερα παιδιά. Παιδιά στην εφηβεία, που ίσως επιλέγουν και τα social media για να κάνουν γνωριμίες. Όπου εδώ πάλι υπάρχει ο κίνδυνος της ανωνυμίας του διαδικτύου, γιατί κάποιος μπορεί να προφασιστεί ότι είναι συνομήλικος, ενώ δεν είναι. Και μάλιστα μπορεί να βάλει και φωτογραφία που να δείχνει ότι είναι συνομήλικος. Πάμε να δούμε πώς θα αντιμετώπισε η συγκεκριμένη μαθήτρια και πόσο διαφορετικά θα μπορούσε να το είχε αντιμετωπίσει. Oh.
Είναι σημαντικό λοιπόν τα παιδιά μας να είναι υποψιασμένα για να ξέρουν πώς να αντιμετωπίσουν μια τέτοια περίπτωση. Αυτό είναι το φυλάδι με τις 7 τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας που φτιάξαμε, γιατί σκεφτήκαμε ότι όταν ζητάς από κάποιον να σπάσει τη σιωπή, ουσιαστικά θα πρέπει να του δείχνεις και το δρόμο. Πού να απευθυνθεί, από πού να πάρει περισσότερη πληροφόρηση. Σε αυτές τις γραμμές μπορούν να καλέσουν τόσο τα παιδιά όσο και οι ενήλικες να μιλήσουν με ειδικούς ψυχολόγους. Οι περισσότερες γραμμές λειτουργούν 24 ώρες το 24ωρο, άλλες μόνο πρωινά, και μπορούν να μιλήσουν με εξειδικευμένους επιστήμονες. Λίγα λόγια για την καμπάνια. Όταν την ανέλαβα το 2013, όφυλα να παρουσιάσω στους συναδέλφους των άλλων κρατών μελών του Συμβουλίου τον τρόπο με τον οποίο είχα σκοπό να τρέξω αυτή την καμπάνια, προκειμένου να πάρω την έγκριση. Έτσι και έγινε, και αμέσως μετά, η υποχρέωση της χώρας μας ήταν να υπογράψουμε τη Σύμβαση Λανζαρότη, και είναι κάτι που η Ελλάδα έκανε πολύ νωρίτερα, με τον νόμο του 2008. Αμέσως μετά όμως ξεκίνησα συναντήσεις με σκοπό να χτίσω πολύτιμες συμμαχίες με πολιτιακούς παράγοντες, με φορείς που στο επίκεντρό τους έχουν την προστασία του παιδιού. Έπειτα προχωρήσαμε στις δράσεις. 650 δράσεις μέχρι σήμερα συνεργαστήκαμε με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, την οποία ακολουθήσαμε σε αρκετούς νομούς. Εκείνη ενημέρωνε για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και εμείς για το ενδεχόμενο να πέσει ένα παιδί θύμα σεξουαλικής κακοποίησης μέσω διαδικτύου, για τους λόγους που προαναφέραμε. Συνεργαστήκαμε με το Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού του Υπουργείου Παιδείας. Εδώ είχαμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε σε εκπαιδευτικούς, γιατί θεωρούμε ότι ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι πολύτιμος. Ένας δάσκαλος, ακόμα και από την αλλαγή στη συμπεριφορά ενός παιδιού ή ακόμα και από μια ζωγραφιά, μπορεί να καταλάβει ότι κάτι ύποπτο συμβαίνει, ώστε να παρέμβει και να βοηθήσει στο παιδί. Και ας μην ξεχνάμε ότι οι δάσκαλοι είναι πρόσωπα στα οποία μπορεί εν τέλει να απευθυνθεί ένα παιδί για να σπάσει τη σιωπή του, για να πάρει παραπάνω βοήθεια. Συνεργαστήκαμε με τον ΣΕΓΑΣ. Ίσως θυμάστε, πριν από μερικά χρόνια στο Ρέθμιο, ένας προπονητής είχε κακοποιήσει πάνω από 100 παιδιά. Παρουσιάζοντας αυτόν τον τρόπο επαφής των παιδιών μεταξύ τους ή μαζί του, ως μέσο για να γίνουν καλοί και άξιοι αθλητές. Έτσι λοιπόν, εμείς ακολουθήσαμε τον ΣΕΓΑ σε κάτι με μαραθώνιο σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να ενημερώσουμε γονείς και παιδιά, γιατί πρωτίστως λέμε ναι στον αθλητισμό, όμως τα παιδιά μας πρέπει να είναι ενημερωμένα. Έχει ήδη ξεκινήσει και το πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται Σπάσε τη Σιωπή, από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Και τα κρούσματα που βγήκαν στη δημοσιότητα πρόσφατα είχαν να κάνουν με τον αθλητισμό. Και η επόμενη ιστορία κινημένων σχεδίων που θα σας δείξω στη συνέχεια, τα καινούργια μας εργαλεία, στοχεύει σε αυτές τις περιπτώσεις, γιατί ο κίνδυνος υπάρχει και εκεί. Στενή είναι η συνεργασία μας και με την τοπική αυτοδιοίκηση. Βλέπετε, έχουμε συνεργαστεί με πάρα πολλούς δήμους σε όλη την Ελλάδα, γιατί πέρα από τη διοργάνωση μεγάλων εκδηλώσεων, ομιλιών που πραγματοποιούσαν, διοργάνωναν οι Δήμοι και συμμετείχαμε εμείς, άρα πραγματοποιούσαμε από κοινού, μας έδιναν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούμε σε πλατείες, σε πεζοδρόμους, σε εκθέσεις βιβλίου, σε φεστιβάλ παιδιού, με σκοπό να συναντήσουμε εμείς τα Σαββατοκύριακα τους γονείς, εκεί που επιλέγουν να ψυχολογηθούν με τα παιδιά τους, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν είναι πάντα εύκολο συγκεκριμένη μέρα και ώρα οι γονείς να παρακολουθήσουν μια ομιλία όταν τρέχουν παράλληλα τόσες άλλες υποχρεώσεις. Άρα, όπως βλέπετε, προσπαθήσαμε μέσα από την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση να φτάσουμε παντού, και μιλάμε για μια καμπάνια για την οποία δεν προβλέπεται κάποιο budget. Όλα όσα βλέπετε είναι στο πλαίσιο του εθελοντισμού. Οι άνθρωποι που είναι δίπλα μας είναι φίλοι, είναι εθελοντές, αυτοί που μοιράζουν και ενημερώνουν, μοιράζουν το υλικό και ενημερώνουν, αλλά παράλληλα και τα έξοδα ήταν όλα πάντα δικά μας. Συνεργαστήκαμε με την Εκκλησία, γιατί είναι πολύ σημαντικός και ο ρόλος του Πνευματικού Πατέρα στην περίπτωση που το παιδί θα επιλέξει εκεί να απευθυνθεί για να πάρει βοήθεια. Θα πρέπει και εκείνοι με τη σειρά τους να ξέρουν πώς να καθοδηγήσουν ένα παιδί. Πλήθος άλλων εκδηλώσεων, στη Βουλή των Ελλήνων, σε εκθέσεις βιβλίου, σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, σε πάρκα ψυχαγωγίας, στο καρναβάλι της Ξάνθης, που όπως βλέπετε ο πρωταγωνιστής, ο Κίκο, είχε την τιμητική του, διότι έτσι επέλεξαν να περάσουν αυτό το κοινωνικό μήνυμα. Συνεργαζόμαστε στενά με τους προσκόπους, συμμετέχουμε σταθερά στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, επιλέξαμε ακόμα και σε εφημερίες νοσοκομείων, σε χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, θεατρικές παραστάσεις. Βλέποντας όλα αυτά, φαντάζομαι θα προκύψουν και από εσάς καινούργιες ιδέες και προτάσεις, και με χαρά να ανταποκριθούμε σε αυτές. Τα καλοκαίρια ειδικά επιλέγουμε να συμμετέχουμε σε συναυλίες,
γιατί μπορούμε πιο εύκολα να συναντήσουμε κόσμο. Και εδώ βλέπετε την συνεργασία που έχουμε με την Διεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, που είναι ο φορέας της αστυνομίας που ασχολείται με την αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα και κάνει εξαιρετική δουλειά, γιατί ασχολείται με την αντιμετώπιση των παιδιών θυμάτων. Που νομίζω ότι για τα παιδιά θύματα αυτή η υπηρεσία αποτελεί ένα καταφύγιο. Βεβαίως συνεργαζόμαστε με το Χαμόγελο του Παιδιού, που εδώ και 20 χρόνια προσφέρει πολύτιμο έργο. Και είχαμε σαφή οδηγία να επισκεφτούμε τις δομές φιλοξενίας προσφύγων, γιατί είχαμε πολλά περιστατικά και σε παιδιά πρόσφυγες. Ενδεικτικά βλέπετε κάποιες από τις επισκέψεις μας. Αντιλαμβάνεστε ότι λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που έχει αυτή η κοινωνία, δεν μπορούσα να απευθυνθώ απευθείας εγώ στους γονείς και τα παιδιά, οπότε ενημέρωσα τους φροντιστές και εκείνοι με τη σειρά τους γονείς και παιδιά. Σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές συνεργασίες, θα σταθώ στο γεγονός ότι συμμετείχα στο ProSafe Sport, αυτό το πρόγραμμα που τώρα τρέχει από τη Γενική Γραμματεία. Εγώ συμμετείχα ως εμπειρογνώμονα στην κατάρτισή του. Επίσης, στα 10 χρόνια Λανζαρότη, στην επαιτειακή συνεδρίαση, η ελληνική καμπάνια παρουσιάστηκε ως καμπάνια πρότυπο και αξιολογήθηκε έτσι λόγω της έντονης δραστηριότητας που είχε, γιατί αν σκεφτείτε ότι μέσω όρο οι άλλες χώρες πραγματοποιούσαν 2 δράσεις μέχρι το 2016 και έκτοτε μία όπως προβλέπετε, εμείς μέσω όρο πραγματοποιούμε 100 δράσεις το χρόνο και μείναμε φέτος λίγο πίσω λόγω της καραντίνης. Να πω ότι το Υπουργείο Παιδείας στο Λουξεμβούργο επέλεξε να, με την άδειά μας βέβαια, να μεταγλωτήσει το μυστικό της νίκης, μία από τις ιστορίες κινουμένων σχεδίων μας, και να τις μοιράσει σε όλους τους μαθητές. Πάμε να δούμε το βίντεο για το πρόγραμμα που τρέχει τώρα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ονομάζεται «Σπάσε τη σιωπή». Νιώθω περίεργα όταν με πλησιάζει. Δεν είναι σωστό να λέμε στους μεγάλους τι δεν πρέπει να κάνουν. Τα χέρια τους πήγαιναν σε περίεργα σημεία. Δεν θέλουν να πω τίποτα. Θα πουν πως απλώς έκαναν πλάτη. Θα θέλω να κάνω καριέρα με τη βοήθειά του. Μόνο που με υποχρεώνει να κάνω πράγματα που δεν μ' αρέσουν. Δεν μπορώ να μιλήσω γι' αυτά. Μέχρι σήμερα έχουμε φιλοξενηθεί σε πάνω από 200 εκπομπές και αυτό το κάναμε για να μας γνωρίσει ο κόσμος καλύτερα, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι ένα θέμα ταμπού για τα ελληνικά δεδομένα και προκειμένου αυτό να σπάσει, φιλοξενήθηκε η καμπάνια μόνο με αυτό το θέμα σε αυτές τις εκπομπές, ώστε να δουν οι γονείς ότι πρόκειται για μια καμπάνια φιλική προς τα παιδιά, μια καμπάνια που απευθύνεται με απλά και κατανοητά λόγια, ότι δεν μπαίνει σε ιατρική ορολογία περί γενετικών οργάνων, αλλά στέκεται στο εσώρουχο πιο απλά στο βρακάκι. Άρα μια καμπάνια απολύτως ακίνδυνη για ένα παιδί, κάθε άλλο το προστατεύει και με αυτούς τους απλούς κανόνες αυτοπροστασίας μαθαίνει το παιδί να λέει όχι, να ενημερώνει έναν ενήλικα που εμπιστεύεται, αμέσως εκείνος να παρεμβαίνει και στο στάδιο της παρενόχλησης τα παιδιά να γλιτώνουν. Έχουμε φτιάξει Facebook, έχουμε φτιάξει Twitter, έχουμε φτιάξει site, όπου μπορείτε να βρείτε όλο το υλικό που σας παρουσίασα τώρα και πολύ περισσότερο. Θα προχωρήσω με τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, θα σας προσπεράσω και θα ολοκληρώσω την παρουσίασή μου δείχνοντάς σας τα νέα εργαλεία της καμπάνιας. Το πρώτο αφορά το παραμυθάκι Κίκο και το χέρι, το οποίο μετατρέψαμε σε κώδικα γραφή Braille. Και αυτό είναι για τα παιδιά με προβλήματα όρασης. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι τα άτομα με αναπηρία είναι ακόμα πιο επιρρεπή σε κακοποιητικές συμπεριφορές. Το μυστικό της Νίκης 1 είναι η πρώτη ιστορία κινουμένων σχεδίων. Πάμε να δούμε το τρέιλερ. Να σας πω ότι η πρωταγωνίστρια είναι μια μαθήτρια του Δημοτικού, η οποία δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα πρόσωπο από το οικείο περιβάλλον και επιλέγει να απευθυνθεί για βοήθεια σε μια μητρική φιγούρα. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και στη συνέχεια δύο πολύ σύντομα αποσπάσματα. Όταν ένα στα πέντε παιδιά πέφτει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, τότε πρέπει να δράσουμε άμεσα και αποτελεσματικά. Η καμπάνια του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα μας παρουσιάζει το μυστικό της νίκης. Μέσα στα σύννεφα, ο ουρανός ανοίγει. Έχω δικαίωμα να το ζω, γιατί το σώμα.
Ας διδάξουμε στα παιδιά μας τον κανόνα του εσώρουχου. Φυσικά το μυστικό της νίκης έχει την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Παιδείας, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ενημερωτικό υλικό στα σχολεία. Είναι με ελληνικούς υπότιτλους και θεματική για τα βαρύ, κοά και κοφά παιδιά, με αγγλικούς υπότιτλους για την εργαλείο του Συμβουλίου. Στα αραβικά για τα παιδιά πρόσφυγες. Πάμε να δούμε δύο σύντομα αποσπάσματα. Εδώ θα δείτε πόσο δράστης, αφού έχει παίξει με το παιδί, συνολικά η ιστορία κινημένων σχεδίων έχει διάρκεια περίπου 20 λεπτά. Εδώ βλέπουμε, αφού έχει παίξει με το παιδί, του έχει προσφέρει δώρα και γλυκά. Έρχεται η ώρα για να ζητήσει το αντάλλαγμα. Είναι άνθρωπος από το οικείο περιβάλλον. Πρόσωπο που το παιδί γνωρίζει και... Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε μου. Το ταξίδι μας ήταν υπέροχο. Ναι, Νίκη μου, ήταν πολύ ωραίο. Είσαι χαρούμενη? Ναι, είμαι πολύ χαρούμενη. Τώρα θέλω να σου ζητήσω να παίξουμε ένα παιχνίδι. Τι παιχνίδι? Θέλω να πάμε στο δωμάτιό σου και να παίξουμε το παιχνίδι των αγγιγμάτων. Το παιχνίδι των αγγιγμάτων? Αυτό το παιχνίδι δεν το ξέρω πώς παίζεται. Πάμε στο δωμάτιό σου και θα σου το δείξω. Εύκολο είναι, εύκολο. Αλλά αυτό το παιχνίδι θα πρέπει να το κρατήσεις μυστικό. Πάμε. Θυμάσαι που σου ζήτησα να σου αγγίζω το χεράκι όσο ζωγραφίζαμε? Ναι, θυμάμαι. Το παιχνίδι αυτό ξεκινάει έτσι, με τα αγγίγματα. Θυμάσαι που σου ζήτησα να σου αγγίξω τη μητούλα και ακούσαμε ένα καινούριο ήχο? Ναι, το θυμάμαι. Βλέπεις, ήδη είσαι πολύ καλή και σε αυτό το παιχνίδι. Και τώρα, το μυστικό μας. Θα μ' αφήσεις να σου αγγίξω το βρακάκι? Όχι, όχι, με τίποτα. Για να δούμε τώρα η Νίκη, που αντέδρασε σωστά, γεννιούνται μέσα της κάποιες απορίες. Και εδώ θα δείτε στη στοιχομηθεία που έχει με την Νεράιδα, και βάλαμε Νεράιδα, είναι μια μητρική φιγούρα, αλλά επειδή μπορεί να μην υπάρχει σε κάθε σπίτι μανούλα, αυτό το πρόσωπο μπορεί να είναι η γιαγιά, ο μπαμπάς, ένα άλλο πρόσωπο με το οποίο κουβεντιάζει η Νίκη και ουσιαστικά απαντά στις ερωτήσεις της. Και εδώ θα δείτε ότι διευκολύνεται και η μαμά, η οποία πολλές φορές μπορεί να μην ξέρει με ποιο τρόπο να μιλήσει στο παιδί για αυτό το θέμα, γιατί έχουμε χρησιμοποιήσει τους διαλόγους που μας προσδιορίζουν παιδοψυχολόγοι του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και αυτούς χρησιμοποιήσαμε ανάμεσα στην Νεράιδα και στη Νίκη. Συμβαίνει, Νίκη μου. Σ' άκουσα να φωνάζεις και ανησύχησα. Είσαι καλά? Είμαι πολύ στενοχωρημένη. Είμαι στενοχωρημένη γιατί αυτός που νόμιζα ότι ήταν φίλος μου μου ζήτησε να αγγίξει το βρακάκι μου. Αισθάνθηκα πολύ άβολα και του έβαλα τις φωνές. Μπράβο, Νίκη. Καλά έκανες. Κανείς δεν μπορεί να αγγίξει το βρακάκι σου. Να θυμάσαι πάντα ότι αυτός είναι ο κανόνας του εσώρουχου. Δηλαδή, ποιος είναι ο κανόνας του εσώρουχου? Ο κανόνας του εσώρουχου λέει ότι κανένας δεν επιτρέπεται να σε αγγίζει στην περιοχή που βρίσκεται το εσώρουχό σου. Όταν με αγγίζει κανείς το χεράκι, στη μητούλα είναι το ίδιο? Όχι. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο πρέπει να μάθουμε να ξεχωρίζουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό άγγιγμα. Εάν ένα άγγιγμα σε κάνει να μην νιώθεις καλά, τότε δεν είναι καλό. Να ρωτήσω κάτι ακόμα? Βεβαίως, Νίκη μου. Σ' ακούω. Γιατί μου ζήτησε να το κρατήσω μυστικό? Υπάρχει δηλαδή καλό και κακό μυστικό? Ναι, Νίκη μου. Να θυμάσαι ότι τα καλά μυστικά σε κάνουν χαρούμενη, ενώ τα κακά μυστικά όχι. Οποιοδήποτε μυστικό σου δημιουργεί άγχος, αμηχανία, φόβο ή στεναχώρια δεν είναι καλό και άρα δεν θα πρέπει να το κρατάς μυστικό. Μα ήταν φίλος μου, μου έφερε και δώρο. Με βοήθησε και στα μαθήματά μου. Δυστυχώς μπορεί κάποιες φορές ένα άτομο που γνωρίζεις και εμπιστεύεσαι να θέλει να σε βλάψει.
Γι' αυτό θα πρέπει πάντα να ενημερώνεις τη μαμά ή τον μπαμπά όταν κάποιος σου προσφέρει συχνά δώρα ή προσπαθεί να βρεθεί μόνος μαζί σου ή σου ζητάει να κρατήσεις μυστικό. Αν ξανασυμβεί αυτό, να το πεις αμέσως σε κάποιο μεγάλο που εμπιστεύεσαι. Στη μαμά, στον μπαμπά, στη δασκάλα σου ή σε έναν αστυνομικό. Δηλαδή δεν έκανα κάτι κακό, ε? Όχι, Νίκη μου. Εσύ δεν φταίσαι τίποτα. Πολύ σωστά αντέδρασες. Μπράβο σου! Τώρα θέλω να κοιμηθώ. Θέλω να δω ένα χαρούμενο όνειρο για να πάψω να είμαι στενοχωρημένη. Κανένα πρόβλημα, Νίκη μου. Ξάπλωσε στο κρεβατάκι σου, κλείσε τα μάτια σου και θα σου τραγουδήσω μέχρι να κοιμηθείς. Ακολουθεί η περιπέτεια του Βίκτορα, μια ιστορία κινουμένων σχεδίων που μας ζητήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης να δημιουργήσουμε με πρωταγωνιστή έναν μαθητή του Δημοτικού, ο οποίος δέχεται σεξουαλική παρενόχληση από ένα μεγαλύτερο 16χρονο αγόρι. Πάμε να δούμε το τρέιλερ και στη συνέχεια θα δούμε τα κρίσιμα αποσπάσματα. Καμπάνια 1 στα 5 του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ελλάδα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης μας παρουσιάζει το μυστικό της Νίκης 2, η περιπέτεια του Βίκτορα. Ας διδάξουμε στα παιδιά μας τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό άγγιγμα, τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα κακό μυστικό. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τη σιωπή. Να μάθουμε είναι σημαντικό. Πάμε να δούμε πώς το μεγαλύτερο αγόρι, που είναι ο φίλος του Βίκτορα, προσπαθεί να πλησιάσει τον Βίκτορα με στόχο να σε λυγίσει εις βάρος του. Ωραία. Λοιπόν, βάλε το ένα σου πόδι στη μέση του skateboard και το άλλο σου πόδι στο πίσω μέρος του skateboard, στην ουρά. Ωραία. Θέλω να πατήσεις το πίσω μέρος για να σηκωθεί η μύτη ψηλά και καπάκι βάζεις το άλλο πόδι μπροστά για να αναπηδήσει μαζί σου και το skateboard. Wow! Εγώ το έκανα αυτό! Ναι ρε φίλε, ναι! Εσύ το έκανες, κολλητέ μου! Μαζί το κάναμε! Είσαι χαρούμενος! Πάρα πολύ, φίλε! Σε ευχαριστώ! Θυμάσαι που μου υποσχέθηκες ότι ό,τι κάνουμε εμείς οι κολλητοί φίλοι δεν το λέμε σε κανένα. Το κρατάμε μυστικό. Ναι, θυμάμαι! Τώρα που σου έμαθα αυτό το τέλειο κόλπο στο σκέιτ και σε βοήθησα και με τα φυτά, σου έκανα και αυτό το δώρο. Για να είμαι κι εγώ χαρούμενος. Θα με αφήσεις να σε αγγίξω στο... Όχι! Όχι! Με τίποτα! Μη με αγγίζεις εκεί που είναι το εσώρουχό μου! Ο Βίκτορας, όπως και η Νίκη, ήξεραν να βάλουν τα όρια τους, γιατί ήξεραν τον κανόνα του εσώρουχου και δεν επέτρεψαν εκεί το άγγιγμα. Πάμε να δούμε αυτή τη φορά τον Βίκτορα να απευθύνεται στη δασκάλα για βοήθεια. Πώς απαντάει η δασκάλα, πώς το αντιμετωπίζει. Μπράβο, Βίκτορά μου. Πρέπει να ξέρουμε να ξεχωρίζουμε το καλό από το κακό άγγιγμα, το καλό από το κακό μυστικό. Όταν κάποιος προσπαθεί να σε αγγίξει στην περιοχή που καλύπτεται από το εσώρουχό σου, πρέπει αμέσως να το πει σε κάποιον που εμπιστεύεσαι. Στη μαμά, στον μπαμπά, στη δασκάλα, όπως πολύ σωστά έκανες μόλις τώρα, ή σε κάποιον αστυνομικό. Πού είναι τώρα αυτό το παιδί που σε ενόχλησε, ποιο είναι? Ήταν εκεί. Φορούσε καπελάκι και κρατούσε και ένα skateboard. Είναι ο αδελφός του συμμαθητή μας. Του... Α, κατάλαβα. Πάω αμέσως να τον βρω και όταν επιστρέψουμε θα μιλήσω στους γονείς του για να διευθετήσουμε το θέμα. Θα φροντίσουμε να μην ξανασυμβεί ποτέ σε σένα ή σε κάποιο άλλο παιδάκι. Εσύ, Βίκτορά μου, μη φοβάσαι και μη στενοχωριέσαι. Δεν φταίσαι τίποτα. Λοιπόν, μπες στο λεωφορείο τώρα με τα άλλα παιδιά και θα τα φροντίσω όλα εγώ.
Βεβαίως, τις δύο ιστορίες κινημένων σχεδίων έχουμε φτιάξει και τραγούδια με βίντεο κλιπς, που μέσα από τους στίχους των τραγουδιών προσπαθούμε να διδάξουμε στα παιδιά τα χρήσιμα μηνύματα. Άρα τα παιδιά, καθώς ψυχαγωγούνται, διασκεδάζουν, λαμβάνουν και όλα τα διδακτικά μηνύματα ότι το σώμα τους τους ανήκει, για τον κανόνα του εσώρουχου, και εν τέλει παροτρύνουμε τα παιδιά να σπάσουν τη σιωπή. Αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε τη δύναμη της Βερονίκης. Είναι μια ιστορία κινημένων σχεδίων με πρωταγωνίστρια μία μαθήτρια, όπως βλέπετε, σε ένα πυρικό μαξίδιο. Η συγκεκριμένη μαθήτρια ασχολείται με τον αθλητισμό, αγαπάει τον αθλητισμό, παίζει σφαίρα και κάνει σφαίρα, και μάλιστα όνειρό της είναι να πάρει μέρος στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Εδώ θα δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από έναν άγνωστο στον αθλητικό χώρο. Και πού θα επιλέξει να απευθυνθεί, αυτή τη φορά σε έναν αστυνομικό. Είναι σημαντικό τα παιδιά να γνωρίζουν ότι είτε η μαμά είτε η δασκάλα, είτε ο αστυνομικός, είναι πρόσωπα που μπορούν να προσφέρουν βοήθεια. DVS είναι η εταιρεία παραγωγής και βεβαίως στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης πετύχαμε να υλοποιήσουμε το όνειρο των ιστοριών κινημένων σχεδίων. Έχουμε ντύσει πλάγιες όψεις λεωφορείων με την Νίκη, με την Κίκο και με τον Βίκτορα, και έχουμε τοποθετήσει σε 5 αεροδρόμια, όπως βλέπετε, γίγαντο αφίσες. Μέχρι σήμερα 9 περιφέρειες της χώρας έχουν υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας, και αυτή την περίοδο είναι σε εξέλιξη μια συνεργασία που κάνουμε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, όπου θα ενημερωθούν γονείς και παιδιά σε 25 βρεφονιπιακούς σταθμούς. Να πω ότι το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει εγκρίνει την καμπάνια και πλέον μπορεί να διδάσκεται σε νηπιαγωγεία στην πρώτη, τη δευτέρα, την τρίτη και την τετάρτη τάξη του Δημοτικού πιλωτικά. Και σύμφωνα με ανακοίνωση του Πρωθυπουργού πριν από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, αυτό το πρόγραμμα θα επεκταθεί. Η υφυπουργός, η κυρία Τζαχαράκη, μέχρι πρότινος πρόλαβε και υπέγραψε με το Συμβούλιο της Ευρώπης σύμφωνα συνεργασίας. Και η 18 Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Ευρωπαϊκή Μέρα για την πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Κάθε χρόνο, 18 Νοεμβρίου, το Συμβούλιο της Ευρώπης εστιάζει σε κάτι παραπάνω που αφορά στη σεξουαλική κακοποίηση, και αυτή τη φορά επέλεξε να εστιάσει στην ασφάλεια των παιδιών σε ψηφιακό περιβάλλον. Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο μέσα από ένα κινητό τηλέφωνο ουσιαστικά να φωτογραφίσουν ένα παιδί και αυτή η φωτογραφία πολύ εύκολα να πολλαπλασιαστεί. Πάμε να δούμε το σχετικό σποτάκι. Άρα το παιδί μαθαίνει να λέει όχι και να δίνει την άδεια όταν θέλουν να το φωτογραφίσουν. Και βεβαίως το παιδί μέσα από αυτό το εργαλείο, από την ιστορία, από το 3D animation αυτό που είδαμε, αλλά και από το παραμυθάκι που ακολουθεί, ουσιαστικά μαθαίνει η Κίκο ή ο Κίκο ότι δεν πρέπει να επιτρέψει κανέναν να το φωτογραφίζει, να τον φωτογραφίζει ή να την φωτογραφίζει χωρίς την άδειά του, και αν κάτι συμβεί υπάρχουν βασικοί κανόνες. Θα δίνει τη συγκατάθεση, θα σκέφτεται πριν κάνει οτιδήποτε, και αν κάτι συμβεί, είναι σε θέση να ζητήσει βοήθεια για να γλιτώσει. Με αυτές τις σκέψεις και με την πεποίθηση ότι τα ενημερωμένα παιδιά είναι ασφαλή, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε όποια ερώτηση θέλετε.